τις ανάπλες πλευρές του Βαρκιστερίου, όπως και όλη η υπόλοιπη γειτονιά, η οποία είναι ένα έργο μεγέθους 5,5 εκατομμυρίων. Η βασική στοχή ήταν ένα, η απομάκρυνση των αυτοκινήτων, να αποδοθεί δηλαδή πιο πολύ στους σχολείους αυτή η ιστορία. Είναι στο Φραγκομαχαλά, την πιο ας πούμε παλιά γειτονιά της Θεσσαλονίκης, μια από τις πιο παλιές γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Τα χαρακτηριστικά, ειδικά σε αυτή την περιοχή της πλατείας, είναι η βιοκλιματική αναβάθμιση, γιατί όπως βλέπετε είναι όλοι πλημμυρισμένοι από σημάδι και οι κατασκευές όλες, είτε τα συντριβάνια, είτε τα δημοσία κλπ, είτε τα άλλα καλλιτά, είναι για να δίνουν περισσότερη υγροσιά στην αυτό είναι πια, ξεκίνησε επί αντιδημαρχίας σπουδά και ολοκληρώθηκε τώρα. Τα έργα αυτά δεν έχουν όνομα, είναι έργα του Δήμου. Και βεβαίως αυτό που μετράει τώρα περισσότερο από όλα είναι να αντιληφθούν και οι κατοικούντες στην περιοχή, οι επαγγελματίες, ότι είναι δική τους φροντίδα να το φυλάξουν. Ο Δήμος δεν μπορεί να το φυλάξει. Εγώ θα κάνω μια πρόταση ώστε να δημιουργηθεί ένας σύλλογος σε αυτή την περιοχή, οι οποίοι να βάλουν τον αγωγό τους και να προστατεύσουν την περιοχή από βανδαλισμούς, κυρίως από βανδαλισμούς, γιατί όπως ξέρετε από αυτούς χορτάσαμε. Είναι κρίμα μια τέτοια κατάσταση να δημιουργήσει τον κόσμο.